Καζάνη που βράζει τοπική κοινωνία του Καβουσίου με αφορμή την παρουσίαση της χάραξης του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ, η οποία περνά μέσα από την περιοχή, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για καταστροφή του παραγωγικού ιστού της κοινότητας και για διάλυση της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου. Μάλιστα, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, εκπρόσωποι των κατοίκων είπαν ένα ηχηρό όχι στην προτινόμενη χάραξη, τονίζοντας ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, με το έργο να μην έχει σχεδιαστεί σωστά. Δεν είμαστε αρνητικοί στο ΒΟΑΚ γενικότερα. Είμαστε αρνητικοί στη συγκεκριμένη χάραξη. Γιατί όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, όταν μπορεί η κάμερα να δείξει, περνάει ακριβώς από το παραγωγικό και φυσικό μας πλούτο που επηρεάζει, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, σοβαρά την οικονομία του χωριού μας. Εμείς δεν είμαστε ενάντια. Απλά προτείνουμε μια καινούρια χάραξη. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπεσε στο τραπέζι και μια πρόταση για ένα υπόγειο τούνελ 290 μέτρων, το οποίο θα περνά κάτω από το χωριό, θα συναντά τον υπάρχοντα αυτοκινητόδρομο χωρίς να χρειαστεί να κατέβει στην περιοχή της Μαλάβρας, όπου υπάρχουν οι πηγές που εμπλωτίζουν τον ταμιευτήρα των Μπραμιανών και αρδεύουν μεγάλο τμήμα της περιοχής. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόν τον σχεδιασμό, δεν θα χρειαστεί να τρυπηθεί το βουνό πάνω από τη Μαλάβρα με τούνελ 800 μέτρων για να προχωρήσει ο νέος ΒΟΑΚ προς τη Σιτία. Και ήταν μια σπουδαία, θεωρώ, κατ' εμέ μελέτη, την οποία την εντάξαμε στην πρότασή μας και ευελπιστώ να τη λάβουν υπόψη υπεύθυνοι και να προχωρήσει το έργο έτσι όπως πρέπει και να μην έχει κανείς πρόβλημα. Εμείς προτείνουμε πριν την είσοδο του χωριού να ανοίξουμε ένα τούνελ υπόγεια από το Καβούσι, να φανταστείτε, το οποίο είναι μήκος 290 μέτρα, χωρίς να περνάει από όλο το κομμάτι, χωρίς να περνάει από τον παραγωγικό μας εστό, χωρίς να μας χαλάει την αισθητική, χωρίς να επηρεάζει τις περιουσίες των κατοίκων του Καβουσίου και τους επενδυτές. Το τοπικό συμβούλιο Καβουσίου είπε όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ωστόσο πέρασε οριακά από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση πάντως του αρχιτέκτονα Μιχάλη Δερμιτζάκη με βάση το υπόγειο τούνελ θα συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό που είπαμε και αποφασίσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν δύο προτάσεις. Μία πρόταση τοπικής κοινότητας ότι δεν συμφωνούσε με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και άλλη μία πρόταση Δημοτικής Αρχής, η οποία έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά υπό προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις αυτές είναι να μην δημιουργεί αισθητική ρήπανση, να μην λειτουργεί, να μην υπάρχει ένα εις βάρος των κατοίκων του Καβουσίου. Στη μελέτη που έχουν στα χέρια τους οι δημοτικές παρατάξεις προτείνεται ένας αυτοκινητόδρομος που ξεκινά από τον αναδασμό Παχιάς Άμμου, προχωρά στο υφιστάμενο δίκτυο, στη συνέχεια αποκτά κατεύθυνση βόρεια προς τον κάμπο του Καβουσίου, τον οποίο διασχίζει με κατεύθυνση την περιοχή της Μαλάβρας, όπου μέσα από ένα τούνελ 800 μέτρων συνεχίζει ανατολικότερα προς Σιτία. Δημιουργείται ένα τείχος λοιπόν ανάμεσα στο χωριό και στις παραπάνω έτσι περιοχές που λέμε, το οποίο θα επιφέρει, όχι θα αντιστρέψει τελείως με πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις την ανωδική πορεία που έχει πάρει αναπτυξιακά η περιοχή.